Ποιούμενη. Ναι. Είπα σου. Ήταν τυχαία τα πράγματα. Έφυγε ο λογαγός μας. Ναι. Ξέρω και το όνομα του. Μείναμε μόνοι μας. Και φύγαμε κάποια στιγμή. Πόσα παιδιά ήταν εκεί, πόσοι στρατιώτες. Ήμουν εγώ, έμεινα μόνος μου σε έναν χαράκωμα mm-hmm. με έναν παιδί, ένα στρατιώτη. Μάλιστα δεν ήξερα ούτε το όνομα του παιδιού. Έστειλε μου μετά χαιρετίσματα γιατί τα είχε χάσει ναι. τέλος πάντων το παιδί. Εγώ αισθάνομαι κάπως, επειδή ήμουν και βαθμοφόρος, ότι είχα παραπάνω ευθύνη κατά κάποιον τρόπο. Και επήρα τον άνθρωπο, επίαμε. Θυμούμαι ότι μέσα στο αυτοκίνητο μου εμπήκαν 7 στρατιώτες, ο ένας πάνω στον άλλο. Εφύγαμε μπουτζαμί, ευκήκαμε στον κύριο δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου και εκεί, Χριστόφορε, έζησα και είδα σκηνές μικρασιατικής καταστροφής. Η φυγή των Αμοχωστιανών. Τράχτο, όχι των Αμοχωστιανών, α, των άλλων περιοχών. Ναι. Που την Κυθρέα, που την μια μιλιά κτλ. Τράκτορ γεμάτα κόσμο, μποξάδες, μωρά, αυτοκίνητα, κόσμος, στρατιώτες ανάμεσα τους. Έναν πλήθος να πηγαίνει. Ξέραν που πηγαίναν ή έρχονταν στη Λευκοσία. Απλά να φύγουν, να φύγουν. Εμείς επίαμε, σταματήσαμε σε ένα σημείο και θυμούμε που ήταν ένας στρατιώτης και λέει πόθεν είσαστε εσείς που το ζάω. Ωραία, είπαμε να πάτε στο Γαϊδουρά. Νέα Σπάρτη με τα ονομαστικέ και θα γίνει εκεί η συγκρότηση του τάγματος. Εντάξει, εξεκίνησα εγώ, αρκέψα φωνές οι άλλοι λαός κοπέλια, ακούτε να δείτε. Λέει μου ένας, να φύγουμε να πάμε που δαμε, ξέρω ένα δρόμο να πάμε στην Άσσα, στη Λύση και όπου ζάμε να φύγουμε. Λέω τους, ακούτε να σας πω, εγώ είχα τον την μανία να είμαι νομοταγής αυτές. Του το κοπέλια, δεν έχει διατάγες αυτή τη στιγμή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εμένα η απόφαση μου είναι να πάω από εδώ. Mm-hmm. Να πάω τζαμέ που μας είπαν και ό,τι γίνει. Όποιος θέλει να κατεβεί, ας κατεβεί. Όχι, να έρθουμε μαζί σου. Μετά, Χριστόφορε, μάθαμε ότι μια ύλη αρμάτων, μια ύλη αρμάτων ήρθε από τη μια μίλια προς το Τσάος. Έτσι. Ναι. Οι άλλοι επίεν προς την Λύση, την Άσσα, την Βατιλίν και την Λύση και έγιναν τζίνα τα κακά στην Άσσα. Mm-hmm. Αν επιέναμε πως ήταν να μας πιάσουν. Γι' αυτό σου λέω τυχαία ζήσαμε. Όχι μόνο εγώ, πολλοί. Και πήραν μας εκεί, σύντομα να σου το πω, μετά εφύγαμε και πήγαμε στο Βαρόσι και θυμούμε, εφύγαμε η ώρα 2 το πρωί από την Αμοχωστό, 2 το πρωί της επομένης, της 15ης Αυγούστου. Και θυμούμαι που είδα την Αμόχωστο βομβαρδισμένη, έρημη, επίαμε στο στρατόπεδο των Εγγλέζων, στις βάσεις των Εγγλέζων, απέτησαν να φύγουμε τα όπλα, να τα βάλουμε ούλα χήμα σε ένα φορτηγό, το φορτηγό να πάει παραλιακά έξω από τις βάσεις, συγγνώμη, και εμείς να περάσουμε να πάμε προς τη Λάρνακα. Άοπλοι. Άοπλοι. Εγώ θυμούμαι ότι άφηκα τα όπλα στο μπαγκάζι του αυτοκίνητου, εν το ελέξαν και πήγαμε. Και πήγαμε εκεί πρωινές ώρες και δεν θα ξεχάσω που είχα το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και ακούσαμε τον Καραμαλή να λέει ότι η Κύπρος κείται μακράν. Και νιώσαμε πλέον την απόλυτη απογοήτευση. Ναι.